εκτός κυρίαν άποψον την ψυχημένου δούλου Νικολάου. Θεωρώ, κατά την άποψή μου, φοβερό ατόπιμα αυτό του Αρχιεπισκόπου. Οι ιεροί κανόνες, έτσι, λένε ότι όποιος σκανδαλίσει το ποίμνιο, αυτό και μόνο αρκεί για να πάσχει καθαίρεση. Η γονικλησία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη, στο πλαίσιο του πολυετούς μνημοσύνου του Μεγάλου Κρητικού, η επίθεση δίχως τέλος στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Ρεθύμνου Προδρόμου, αλλά και το ναυάγιο στις δύο κατηδίαν συναντήσεις που είχαν ο Ιεράρχης του Ρεθύμνου με τον Αντάρτη Παπά της Μητρόπολης, οδηγούν πλέον στα άκρα τον ιερό πόλεμο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια μεταξύ του κληρικού και της τοπικής εκκλησίας. Εδώ είναι ο φάκελός σας, Άγιε Πρόδρομε. Εδώ είναι ο φάκελός σας. Μαύρος. Στον Τηρεσία, στην Blacklist. Εδώ, αυτά άμα χρειαστεί θα τα αποκαλύψουμε. Σε βάρος του ρασοφόρου της Μητρόπολης του Ρεθύμνου που συνεχίζει τους πύρινους λόγους του με βίντεο στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες εκκλησιαστικές διαδικασίες για τη σύγκληση του Επισκοπικού Δικαστηρίου της Μητρόπολης με το ερώτημα της καθαίρεσης. Το Επισκοπικό Δικαστήριο θα συγκληθεί στη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οπότε και ο εν λόγω ιερέας θα κληθεί να λογοδοτήσει στο αρμόδιο εκκλησιαστικό όργανο για τη στάση του. Άλλωστε, μετά τον κλάδο ελέας που προσέφερε ο Μητροπολίτης στον κληρικό στην πρώτη του ηλεκτρισμένη συνάντηση στην ενορία του, αλλά και μετά τις δύο επίμαχες συναντήσεις που είχαν στα γραφεία της Μητρόπολης, ο ποιμενάρχης του Ρεθύμνου του κατέστησε σαφές κόντρα στην προκλητική στάση που τήρησε ο κληρικός, ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να στεγάσει σχήμα και αίρεση σε εκκλησία της Μητρόπολης, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του πως Σάββατα στη Μητρόπολη δεν υπάρχουν με όποιο κόστος. Ως ο Επίσκοπος καλούμε να διασφαλίσω το σώμα της τοπικής αυτής εκκλησίας. Δεν πρόκειται καμία έκπτωση να γίνει στα θέματα της Εκκλησίας. Όλο αυτό το αγαπητικό, η αγαπολογία του πανηγυριού, όλα αυτά πέσανε, σεβασμιότατε. Λοιπόν, απειλές, εκβιασμούς, δικαστήρια, εκκλησιαστικά εσύ, πολιτικά εγώ. Για να δούμε ποιος θα νικήσει. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες για την επιβολή ποινή αργία σε βάρος του ιερέα, μέχρι ότου η υπόθεσή του να φτάσει στο Επισκοπικό Δικαστήριο. Στο διάστημα αυτό, ο ιερέας δεν θα μπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του στην ενορία του, στην οποία θα τοποθετηθεί άλλος ιερέας της Μητρόπολης. Ωστόσο, ανάλογα με τη στάση που θα τηρήσει ο ίδιος ενώπιον του Επισκοπικού Δικαστηρίου, δηλαδή αν θα εμφανιστεί μετανιωμένος ή όχι, τα μέλη του θα αποφασίσουν αν θα λάβουν εκείνα την τελική απόφαση ή αν θα πρέπει να παραπεμφθεί και στο Συνοδικό Δικαστήριο για τη λήψη της οριστικής απόφασης. Μάλιστα, σε περίπτωση που η απόφαση είναι καταδικαστική σε βάρος του, τότε θα σταματήσει διαπαντός να ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας.